centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλή σας ημέρα. Και καλώς ήρθατε στην Καστοριά μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Με τον κύριο Λίτσα θα συζητήσουμε όλα αυτά τα οποία τις τελευταίες μέρες πραγματικά μας απασχολούν. Την ώρα μάλιστα που σήμερα, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε, κύριε Λίτσα, το συγκεκριμένο πλοίο, το Ouroux Rage, το τουρκικό πλοίο των ερευνών, ξαναγυρνά στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το λέμε και αρκετές μέρες τώρα, ότι μάλλον είναι χωρισμένοι οι Έλληνες σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να πατήσουμε το κουμπί και σε αυτούς που με πιο ψύχρεμη διάθεση θέλουν να τα βρούμε λίγο πιο στη διπλωματική οδό, πιο συγκρατημένοι γενικότερα απέναντι σε αυτή την ιστορία. Τι είναι αυτό που ζούμε, κύριε Λίτσα? Κοιτάξτε, βλέπουμε την εμφάνιση, την εκδήλωση ξανά της τουρκικής προκλητικότητας, δεν θα το θέσω στο πλαίσιο της επιθετικότητας. Είναι μια διαδικασία η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα εμφανίζεται, επανεμφανίζεται. Η Τουρκία ούτως ή άλλως είναι ένας προβληματικός γείτονας, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, απέναντι σε όποιο κράτος έχει την ατυχία να έχει κοινά σύνορα μαζί της. Σε αυτή την χρονική φάση και στιγμή, κυρίως λόγω της πολιτικής που έχει εκφράσει η Τουρκία μέσα από το πλαίσιο της γαλάζιας πατρίδας, όπου η συγκεκριμένη πολιτική επιθυμεί να καταστήσει την Τουρκία ως τη σημαντικότερη ναυτική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, όσο μαξιμαλιστικό και αν αυτό ακούγεται, δεν αναλύουμε τον ορθολογισμό αυτής της άποψης αυτή τη στιγμή, απλώς την αποτυπώνουμε. Και βλέπουμε τις εξελίξεις οι οποίες βέβαια προβληματίζουν την Αθήνα, προβληματίζουν όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και προβληματίζουν και την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί παρόλο που η συζήτηση δεν έρχεται συχνά στο συγκεκριμένο επίπεδο, σε ένα τυχόν θερμό επεισόδιο που μπορεί να φέρει ένα ατύχημα. Ναι. Μίλησε και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός χθες επίσης. Ασφαλώς. Ναι. Και πολύ καλά έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να μιλήσει γι' αυτό. Γιατί αυτό, εάν θέλετε, εμείς στις διεθνείς σχέσεις το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά που διδάσκουμε στρατηγική. Ξέχασα να το πω και συγγνώμη γι' αυτό. Ο κύριος Λίτσας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, διδάσκει στο τμήμα διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, έτσι. Στην Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ναι. Μέσα σε ένα. Μέσα σε μια αρένα, εάν θέλετε, οι αυξανόμενες τριβές μπορεί να δημιουργήσουν ένα επεισόδιο και αυτό το επεισόδιο έρχεται μέσα από ένα ατύχημα. Αυτό το ατύχημα μπορεί να έρθει μέσα από την σύγκρουση δύο πλοίων ή οτιδήποτε άλλο και αν αυτό μπορεί να δημιουργήσει. Οπότε στη συγκεκριμένη διαδικασία βλέπουμε την Τουρκία λόγω των αυξανόμενων τριβών να δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να υπάρξει ένα ατύχημα το οποίο δυστυχώς μπορεί να οδηγήσει σε ένα θερμό επεισόδιο. Μια και είμαστε στο ατύχημα, φημολογείται ότι είχαμε ένα ατύχημα χθες κοντά στο Καστελόριζο. Ναι. Γνωρίζετε κάτι? Ναι. Υπάρχει αυτή η φήμη, υπάρχουν αυτές οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Εγώ προτιμώ πάντοτε να αναμένω τις με τη φρεγάτα μας τη Λίμνος, για να πούμε αν ισχύει αυτή η πληροφορία. Είναι fake news, δεν ξέρω πραγματικά, κυκλοφορεί πάντως έντονα αυτό. Ναι, γι' αυτό ακριβώς και με ακούτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εάν η ελληνική πλευρά δεν κάνει μια επίσημη ανακοίνωση, εγώ δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω αυτό ως επιχείρημα, αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάρα πολύ σωστά έθεσε το ζήτημα του ατυχήματος, γιατί ξέρετε, ένα θερμό επεισόδιο θα επηρεάσει πρωτίστως την νοτιοανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Δηλαδή όχι το ατύχημα, αλλά να πατήσει συνειδητά το κουμπί.
και το ατύχημα μπορεί να οδηγήσει, και το ατύχημα μπορεί να οδηγήσει σε μια κλιμάκωση, όπου η κλιμάκωση αυτή μπορεί να δημιουργήσει ένα θερμό επεισόδιο, όπου το θερμό επεισόδιο μπορεί να οδηγήσει σε συνέπειες οι οποίες μπορεί και να μην μπορούν πλέον να ελεγχθούν. Ξέρετε, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και δυστυχώς η τουρκική πλευρά δεν το έχει κατανοήσει, είναι ότι το 2020 δεν είναι 1996, για να το θέσω πάρα πολύ απλά για να μην παίζω με τις ημερομηνίες. Το 2020 δεν μπορεί να επιτρέψει νέα ήμια και αυτό το δείχνει και ο τρόπος με τον οποίο κινείται η ελληνική πλευρά, που κατά την άποψή μου οι κινήσεις της είναι άψογες και σε επίπεδο στρατηγικής αλλά και σε επίπεδο διπλωματίας, και η στρατηγική κινητοποίηση είναι αυτή η οποία πρέπει και ο στόλος βρίσκεται στο Αιγαίο και πάει λέγοντας. Άκουσα αυτό που είπατε, ότι οι Έλληνες είναι χωρισμένοι σε δύο τάσεις. Το παρατηρούμε και εδώ ακόμη στην Καστοριά, ότι υπάρχουν οι συγκρατημένοι που όντως συμφωνούν με αυτή την τακτική που ακολουθείτε αυτή την ώρα. Υπάρχουν όμως και αρκετοί, πρέπει να πω, που λένε πατήστε το κουμπί να το βυθίσουμε να τελειώνουμε. Κοιτάξτε, εγώ ως πανεπιστημιακός και ως άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με τις διεθνείς σχέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αυτό που έχω να πω, εάν μπορώ να δώσω μία συμβουλή στους συμπατριώτες μας, είναι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχουν ομαδοποιήσεις και θα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από τη σημαία. Και η σημαία είναι η ελληνική πολιτεία. Στις δύσκολες στιγμές οι λαοί οφείλουν να συσπηρώνονται γύρω από τη σημαία και να δίνουν υποστήριξη σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις δύσκολες αποφάσεις. Έχει αποδειχθεί άλλωστε ότι η ελληνική πλευρά, δεν θα μιλήσω για κυβερνήσεις, θα μιλήσω γενικότερα για την ελληνική πλευρά, φροντίζει να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα και τον εθνικό χώρο. Οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να είμαστε συσπηρωμένοι και να μην επιτρέπουμε τις ομαδοποιήσεις. Διαβάζουμε και κάποια από τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει σήμερα, ας πούμε, πρωτοσέλιδο «Τελευταία προειδοποίηση», αναφερόμενο στα όσα επεχθέσει ο κ. Μητσοτάκης. «Τελευταία προειδοποίηση», «Κόκκινες γραμμές». Ακούει πολλά ο κόσμος και γι' αυτό επιμένουμε λίγο στο κουμπί. Ποια είναι, τι άλλο πρέπει να γίνει, πού μπορούμε να φτάσουμε και ως πότε μπορούμε να έχουμε υπομονή βλέποντας όλα αυτά που γίνονται στα δικά μας μέρη, στις δικές μας θάλασσες? Εκεί είναι που εστιάζουν πάρα πολύ όσοι πιστεύουν ότι πια πρέπει να φανούμε πιο δυναμικοί και όχι μόνο με λόγια ή προειδοποίησεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι μια δύναμη ευθύνης και αυτή η δύναμη ευθύνης μας δίνει σημαντικά κέρδη. Η υποστήριξη η οποία έχουμε λάβει αυτή τη στιγμή από έναν πολύ μεγάλο αριθμό των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου, από το Ισραήλ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, από την Αίγυπτο, είναι πάρα πολύ σημαντική και δείχνει το γεγονός ότι η στάση μας μέχρι τώρα έχει θετικά αποτελέσματα. Από την άλλη, η Τουρκία βρίσκεται απομονωμένη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε διπλωματικά. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι η συζήτηση πρέπει να κινηθεί στο εάν η Ελλάδα οφείλει να πατήσει το κουμπί ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε θα οδηγήσουν την Τουρκία στο να υποχωρήσει. Η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί και θα αποκλιμακωθεί η κατάσταση όχι μόνο εξαιτίας του ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί μια σύγκρουση με την Ελλάδα, το θέτω και αυτό στο τραπέζι της ανάλυσης, γιατί ξέρετε το πλήγμα το οποίο θα δεχθεί η Τουρκία δεν είναι ένα μικρό πλήγμα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει πυροπλοεία στην θάλασσα και στον αέρα. Η ισορροπία ισχύως βρίσκεται πάνω κάτω ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Επομένως η Τουρκία γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι εντελώς διαφορετικό το να εμπλέκεται με δυνάμεις, για παράδειγμα το ΚΕΠΕΤΖΕ στην Συρία, τους Κούρδους, και είναι εντελώς διαφορετικό το να εμπλέκεται με μια δύναμη νατοϊκή όπως είναι η Ελλάδα. Το πλήγμα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη, η ίδια η Τουρκία γνωρίζει ότι αν διαβεί το Ρουβίκονα, τότε οι διπλωματικές συνέπειες για την ίδια θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Όταν ολοκληρωθεί
η Σύνοδος Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα δούμε όλοι ότι, για παράδειγμα, οι οικονομικές επιπτώσεις της αβελτηρίας της Τουρκίας στο Αιγαίο θα είναι πολύ μεγάλες σε μια χρονική στιγμή όπου η τουρκική οικονομία στην πραγματικότητα καταραίει. Το εσωτερικό της Τουρκίας αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά ρευστό εξαιτίας του ότι ο Ερντογάν δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει την πανδημία, εξαιτίας του ότι οι τράπεζες καταραίουν, η τουρκική λίρα βρίσκεται σε μια διαρκής πτώση και πάει λέγοντας. Οι καταστάσεις δεν συνηγορούν και δεν δίνουν τη δυνατότητα στην Τουρκία να παίξει αυτόν τον ρόλο, εάν θέλετε, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, του Νταΐ στην περιοχή. Mm-hmm. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Σπύρο Λίτσα για τους ακροατές μας, καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη, και συζητάμε όλα αυτά που μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες. Τώρα, βλέποντας πάλι και τα πρωτοσέλιδα τα σημερινά, βλέπουμε και από άλλες εφημερίδες να μιλάνε και για τους συμμάχους. Λέει η Δημοκρατία, η Μέρκελ στο πλευρό του Σουλτάνου. Παρατηρούμε και εμείς ότι δεν είναι όλοι ψυχήτε και σώματι με την Ελλάδα. Λένε πράγματα, το Ισραήλ ίσως ξεχωρίζει και η Γαλλία, αλλά με τη Γερμανία φαίνεται τα πράγματα είναι κάπως μυστήρια. Και το θέμα είναι γιατί, κύριε Λίτσα. Κοιτάξτε να δείτε, η διπλωματία έχει διάφορες σχολές και όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο senior, έτσι, ο μεγάλος, στην πολιτική γίνονται πράγματα τα οποία λέγονται και λέγονται πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Από το ίδιο ακριβώς ισχύει και στη διπλωματία. Μόνο που στη διπλωματία γίνονται πράγματα τα οποία δεν φαίνονται και φαίνονται πράγματα τα οποία εν τέλει δεν έχουν το παραμικρό αντίκτυπο σε ρεαλιστικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, και αυτό μπορώ να σας το δώσω ως μία πληροφορία, υπάρχουν τρομακτικές πιέσεις κάτω από το τραπέζι στην Τουρκία και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την ίδια τη Γερμανία και από την Αυστρία και από τη Γαλλία και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο να αποκλιμακώσει η Τουρκία τις προκλήσεις στην περιοχή. Μπορεί σε πολλές των περιπτώσεων σε verbatim επίπεδο, σε προφορικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, αυτά τα οποία ακούγονται να μην ικανοποιούν το θυμικό μας ή να μην ικανοποιούν το θυμικό της κοινής γνώμης, αλλά προσωπικά, εάν θέλετε, δεν με απασχολεί καθόλου αυτό, όσο η ουσία μπορεί να κατοχυρώνεται, και η ουσία κατοχυρώνεται όταν διατηρείται η ισορροπία ισχύως στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και όσο η Τουρκία κατανοεί ότι δεν παίζει μόνη της στην ευρύτερη περιοχή. Και ξέρετε, αυτό φαίνεται πλέον, γιατί αρχίζει και δημιουργείται μία συλλογική αντίδραση σε τοπικό επίπεδο στην Ανατολική Μεσόγειο. Αίγυπτος, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, η οποία και αυτή πιέζει σε πάρα πολλά επίπεδα, με αποτέλεσμα η Τουρκία να αρχίσει, η Κύπρος ασφαλώς, το όλο του ελληνισμού, έτσι. Οπότε η Τουρκία αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι η απομόνωσή της προσθέτει στις οικονομικές και τις πολιτικές αδυναμίες. Αυτό λοιπόν το ζητούμενο, το οποίο εμείς ψάχνουμε ως προς το να ικανοποιήσει μία δήλωση, για παράδειγμα, της γερμανικής πλευράς, το θυμικό μας, στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό. Η Άγγελα Μέρκελ είναι μια πάρα πολύ σημαντική πολιτικός και στη Γερμανία και στην Ευρώπη, και έχει αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται και κατανοεί πάρα πολύ καλά το τι μπορεί να σημαίνει για την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την ίδια την Ευρώπη, μία πιθανότητα θερμού επεισοδίου μεταξύ Ελλάδας. Δεν μπορούμε ακόμα να κατανοήσουμε τη λατρεία που έχει η Μέρκελ στον Ερντογάν. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς λατρεία. Όχι, εγώ προσωπικά διαφωνώ με το συγκεκριμένο όρο. Εάν θέλετε, υπάρχουν ορισμένες κινήσεις που μας δίνουν ίσως και το δικαίωμα να φτάσουμε και σε αυτήν, έστω την υπερβολή. Κάτι. Η Γερμανία έχει μια τεράστια τουρκική κοινότητα στο εσωτερικό της. Είναι ένα πρώτο στοιχείο. Οι Τούρκοι πολίτες ψηφίζουν, γιατί οι περισσότεροι πλέον έχουν γερμανικό διαβατήριο. Το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία αγοράζει σε επίπεδο εξοπλισμών ένα τεράστιο κομμάτι
από τους μηχανισμούς σκληρής ισχύως της από την Γερμανία. Δεν πάρει και τα υποβρύχια τώρα. Σωστό αυτό. Ναι. Και στη συνέχεια επίσης, και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, η Γερμανία μαζί με την Τουρκία σε ενεργειακό επίπεδο βρίσκονται κοντά στη Ρωσία. Δηλαδή σε επίπεδο φυσικού αερίου και υγροποιημένου αερίου. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα σε καμία των περιπτώσεων δεν δημιουργούν έναν πόλο Γερμανίας-Τουρκίας, αλλά από την άλλη δίνουν στην Γερμανία να κατανοήσει ότι η Τουρκία είναι σημαντική κυρίως για τα οικονομικά συμφέροντα της Γερμανίας. Από την άλλη όμως υπάρχουν για παράδειγμα κινήσεις οι οποίες μας δείχνουν ότι η Γερμανία κατανοεί το σημαντικό ρόλο τον οποίο η ίδια διαδραματίζει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι οικονομικές κυρώσεις οι οποίες έχει δεχθεί η τουρκική οικονομία δεν θα συνέβαιναν ποτέ αν η ίδια η Γερμανία δεν έδινε το πράσινο φως. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα πάρουμε σοβαρά υπόψη μας στην ανάλυση μας. Τώρα και κάτι ακόμη και στο βάθος διάλογος, γιατί όλα αυτά λένε ότι γίνονται για να ξαναβρεθούμε σε ένα τραπέζι και να ξαναμοιράσουμε ίσως πράγματα. Έρχεται κάποια νέα Λοζάνη? Κοιτάξτε να δείτε, είμαι από αυτούς οι οποίοι με το που ετέθη το ζήτημα του να προσφύγουμε στη Χάγη έγραψε ένα άρθρο στο Βήμα μαζί με τον καλό συνάδελφο τον καθηγητή Κώστα Λάβδα από το Πάντιο, που είμαστε αντίθετοι σε μια τέτοια εξέλιξη, σε μια τέτοια προοπτική. Ο διάλογος πρέπει να έχει κανόνες, ο διάλογος δεν μπορεί να γίνει βάση μιας ανοιχτής ατζέντας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορούμε να συρθούμε σε διάλογο υπό την απειλή των κανονιοφόρων. Το είπε εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κύριος Δένδιας, πάρα πολύ σωστά. Και σε καμία των περιπτώσεων εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε και δεν πρέπει να συζητήσουμε επί παντός επιστητού. Έχω ένα άρθρο στο Κυριακάτικο Βήμα το οποίο τελειώνει ως εξής σχετικά με την διαδικασία του διαλόγου, ότι εάν ο διάλογος είναι ετεροβαρής τότε καταλήγουμε πάντοτε στην θοκιδή διορίση ότι ο ισχυρός επιβάλλει τη θέλησή του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία του. Ο στόχος της Ελλάδας θα πρέπει να είναι η διαρκής ενδυνάμωση, όχι μόνο σε επίπεδο σκληρής ισχύως ή σε επίπεδο οικονομίας, αλλά και σε επίπεδο ήπιας και οξίας ισχύως, ούτως ώστε όταν εν τέλει καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου, ο τρίτος παράγοντας να μην μπορεί να κατανοήσει ποιος είναι η Μήλος και ποια είναι η Αθήνα. Μάλιστα. Κύριε Λίτσα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτό το πρωινό. Να είστε καλά. Και θα μείνετε μέρες εδώ? Θα μείνω μέρες, ναι, θα χαρώ την πόλη σας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και... Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να την χαρείτε. Και μου είπαν ότι ήσασταν και στη Λίμνη σήμερα το πρωί. Στη Λίμνη, ναι. Μου στέλνουν ένα μήνυμα εδώ. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λίτσα, που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής, όπως σας εξηγήσαμε, διεθνών σχέσεων στην Θεσσαλονίκη. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.